Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και αυτήν την Τετάρτη μαζί σας. Πριν σας παρουσιάσω τον καλεσμένο μας και τα δύο υπέροχα σκυλιά, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email της εκπομπής που είναι petshow@star.gr για σχόλια, παρατηρήσεις, απορίες και ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης μπορείτε να μας δείτε στο Facebook, σελίδα μας στο Facebook, Pet Show, και στη σελίδα του Web TV, Web Star TV. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Θοδωρή. Έτσι, έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Μποσίνη, ο οποίος είναι εκτροφέας αγγλικού bulldog και bull mastiff. Και bull mastiff. Τα είπα καλά. Μια χαρά. Και έχουμε μαζί μας την Μπαλούνα. Αχα. Και τον Τζόλε. Και τον Τζόλε. Μπαλούνα υποθέτω λόγω του σχήματος. Πες το και έτσι. Πες το και έτσι. Και Τζόλε, εντάξει, ένας είναι ο Τζόλε. Ναι. Έλος είναι ο Τζόλε, το καταλάβαμε αυτό. Να ξεκινήσουμε από την κυρία, όπως η Ευγένεια προτάσει, βεβαίως, της παρέας, για να πούμε αγγλικό bulldog, ιδιαίτερη φάτσα, ιδιαίτερο σκυλί. Να πούμε λίγα για την ιστορία του αγγλικού bulldog πριν πούμε τα υπόλοιπα. Γιατί όχι. Η βιβλιογραφία ξεκινάει από το 13ο αιώνα. Σαν σκυλιά που κυνηγούσαν αρκούδες κτλ. Δηλαδή μιλάμε 1200-1300. Ναι, 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 ναι. Πολλά χρόνια πριν. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα μικρό χάσιμο κτλ. Και ξεκινάμε από το 1835 περίπου να... Καλά, δεν το λες και μικρό χάσιμο. Ναι. Μισή χιλιετία σχεδόν. Να έχουμε bulldog, τα οποία πλέον αρχίσαν να χρησιμοποιούνται και σε μάχες και έτσι διαδόθηκε ακόμα περισσότερο. Με ταύρους ή ακόμα και με αρκούδες. Διαμορφώθηκε και η κατασκευή της φυλής για αυτήν την δουλειά που προοριζόταν. Ξαναχάθηκε λίγο, έγινε ανεπιθύμητη η φυλή. Πήγε να χαθεί, σώθηκε και πλέον αρχίσαν να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της φυλής, να γίνεται ένα σκύλος παρέας. Χωρίς βέβαια αυτά τα ένστικτα να έχουν χαθεί. Ακόμα και τώρα που βλέπουμε ένα πλάσμα το οποίο είναι, θέλει, αν γίνεται και 24 ώρες το 24ωρο, να είναι δίπλα στον φύλο και όχι ιδιοκτήτη ακριβώς. Όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή, βγάζει ένστικτα. Δεν ξέρω, Νίκο, αν μπορείς να μας δεις, έχουμε φωτογραφίες από πώς ήταν τα σκυλιά εμφανισιακά παλιά. Και αν όχι, να μας περιγράψεις. Όχι, μαζί μου εγώ δεν έχω φέρει. Ήταν πιο ψηλά, λίγο πιο αθλητικά. Δεν μοιάζαν κεφάλι... δηλαδή στο αμερικανικό bulldog, ας πούμε. Όχι, 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 όχι. Το κεφάλι είναι έτσι όπως το βλέπουμε, με λίγο μικρότερες πτυχές. Τα χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει όσον αφορά το σωματότυπο να είναι λίγο πιο κοντός. Γι' αυτό λόγω των μαχών που χρησιμοποιήθηκε. Εδώ βλέπουμε και φωτογραφίες που μας έχει στείλει. Ο σωματότυπος διαμορφώθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Η κατασκευή του όμως, το δυνατό μπροστινό, το πιο ευέλικτο, αλλά και πάλι δυνατό πίσω, για διάφορους λόγους μπροστά θέλαμε δύναμη για να κατεβάζουν στη μάχη κτλ. Πίσω μεγαλύτερη ευελιξία για ταχύτητα και άλμα. Και ξέρεις, έτσι όπως βλέπεις το bulldog, δεν σου γεμίζει το μάτι. Όχι λόγω μεγέθους, από μέγεθος σου γεμίζει το μάτι. Εννοώ, δεν σου γεμίζει το μάτι ότι είναι σκύλος μαχητής, ευέλικτος. Εντάξει, δύναμη προφανώς προσδίδει. Αλλά ίσως επειδή δεν είναι όπως ο κύριος εδώ της παρέας που είναι bull mastiff, ο Γκώδης, έτσι με μεγάλο μέγεθος κτλ. Να σε ξεγελάει λίγο. Σε ξεγελάει. Και να σου κάνει περισσότερο του σαλονιού, ας πούμε. Σε ξεγελάει. Αν και πολλοί άνθρωποι με το παρουσιαστικό και μόνο είναι μαγκωμένοι απέναντι σε ένα bulldog, στα σημερινά bulldog. Βέβαια από την άλλη, το bulldog δεν είναι μαζεμένο απέναντι στον άνθρωπο, δηλαδή είναι πολύ πρόσχαρο και τη θέλει την επαφή και στον οποιονδήποτε. Δηλαδή. Είναι και διαχειτικό ακριβώς. Απλά όταν θα χρειαστεί για την οικογένειά του, για την αγέλη του αν θέλεις, για τον άνθρωπό του, εκεί βλέπεις ένα άλλο σκύλο.
Είναι δηλαδή φύλακας, μπορεί να τον πεις. Καλά, όλα τα σκυλιά λίγο πολύ προειδοποιούν, ας πούμε. Όλα τα σκυλιά. Το κάθε ένα προειδοποιεί με, το, με τον τρόπο του. Αν, να το πω έτσι όπως λέμε πολλές φορές, αν τους ξυπνήσεις το ένστικτο αυτό, πιθανότατα θα βγάλει και πολύ καλή φύλαξη. Mm. Με την όποια αντοχή έχει λόγω το ότι είναι βραχυκέφαλο κτλ. Αυτό με τα στοιχεία που είπες ότι επί της ουσίας δεν έχουν χαθεί εντελώς, έτσι το έχουμε παρατηρήσει και σε άλλες φυλές, όπως είναι τα pitbull που έχουν δαιμονοποιηθεί, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό. Και επειδή χρησιμοποιούν στις μάχες, στην πορεία, είτε δικαίως είτε αδίκως, έχει παραμείνει αυτή η ταμπέλα. Γίνεται να κρυφτούν, να μειωθούν τα επιθετικά χαρακτηριστικά για την οποία δημιουργήθηκε η φυλή. Ξεκινάμε στο ότι, από το ότι δεν υπάρχει κακό σκυλί, υπάρχει κακό ιδιοκτήτης. Mm. Η κάθε φυλή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αν λοιπόν είναι σε λάθος χέρια κάποια φυλή η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εκεί μπορεί να δούμε και σκυλιά δολοφόνους. Mm. Μπορείς να κάνεις καρχαριάκι που λέμε, ακόμα και ένα μαλτεζάκι. Mm. Έτσι. Και δεν το λέω υποτιμητικά. Ναι, απλά λόγω μεγέθους. Μπράβο. Δεν το φοβάσαι, δεν το θεωρείς. Όταν όμως έχεις μια φυλή η οποία έχει κάποια έντονα χαρακτηριστικά, έχει δύναμη, έχει δαγκώματα, έχει κλειδώματα, έχει, και θα δουλέψει ένας λάθος άνθρωπος, εκεί θα έχουμε και το λάθος αποτέλεσμα. Mm. Το οποίο θα το χρεωθεί βέβαια η φυλή. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλά pitbull τα οποία είναι πάρα πολύ καλά σκυλιά, συνεργάσιμα με τα παιδιά, με το αφεντικό τους, με. Και δεν έχουν σχέση με αυτόν τον μύθο που αδίκως για τη φυλή, δικαίως βέβαια με όλα αυτά. Με μονομερές περιπτώσεις, ας πούμε, που δεν είναι μόνο τα pitbull, είναι και άλλες φυλές. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι τα μαλτεζάκια, ας πούμε, δεν. τι ζημιά να σου προκαλέσουν. Δηλαδή, αν έχουμε χίλια παραδείγματα επίθεσης ενός μαλτέζ, η ζημιά είναι μικρή και δεν θα αναφερθούν καν. Αν όμως αποφασίσει ένας μπουλμαστίφ να κάνει μια επίθεση, εντάξει. Θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Όπως και ένα μπουλντοκ, παρόλο που το βλέπουμε κοντό, χαριτωμένο κτλ., μην ξεχνάμε ότι είναι σχεδόν στους 30 πόντους, 35 ένας μέσος όρος, με άλλα σχεδόν τόσα κιλά. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η μυϊκότητά του, η μυϊκή του μάζα, η δύναμή του. Δεν είναι αμελητέα μάζα. Αμελητέα ποσότητα. Να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της φυλής. Δηλαδή κάποιος που θα πάρει ένα αγγλικό bulldog. Mm-hmm. Τι παίρνει, τι προβλέπει η φυλή, ας πούμε, η ράτσα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της. Εννοείς από θέμα χαρακτήρα. Θέμα χαρακτήρα και θέμα στοιχείων. Δηλαδή πιστός, θαραλέος, πεισματάρης. Έχουν γίνει και δημοφιλή ως φυλή, γιατί έχουμε ένα μικρό σωμοβολικό σκύλο σε σχέση, ας πούμε, με ένα μπουλμάστιφ ή άλλα μολοσοειδή κτλ. Mm. Τα οποία βγάζουν όμως και μία δυναμική. Και αυτό αρέσει. Τα χαρακτηριστικά του φημίζεται η ράτσα. Είναι σκύλο σαλονιού για άντρες δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Κατάλαβες. Υπάρχουν πολλοί άντρες. Όχι, δεν υπάρχει σκύλος για άντρα. Ναι. Εννοώ, επειδή λες ότι βγάζουν και μια δυναμική. Εντάξει, θα μου πεις, μια δυναμική μπορεί να αρέσει και σε μια γυναίκα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά επειδή συνήθως εμείς οι άντρες θέλουμε, ρε παιδί μου. Δεν μιλάω για όλους φυσικά. Αλλά θέλουμε ο σκύλος να είναι σκύλος. Ίσως το μπουλντόκ. Εκεί πάμε στο άλλο λάθος του ιδιοκτήτη που επιλέγει σκύλο. Στο ότι πάει να συμπληρώσει κάποια άλλα πράγματα. Το σκύλο μας δεν τον έχουμε για να μας βγάζει δυναμική, για να μας συμπληρώσει κάτι που μας λείπει. Το σκύλο μας τον έχουμε γιατί μας αρέσει μια φυλή, μας αρέσουν τα χαρακτηριστικά και έτσι πρέπει να επιλέγουμε και το σκύλο. Και το τι μπορούμε να δώσουμε στο σκύλο που θα πάρουμε. Να σε δω να κυκλοφορήσει έξω βόλτα με μαλτεζάκι. Εντάξει, δεν θα έπαιρνα ποτέ μαλτεζάκι γιατί έχουν άλλα χαρακτηριστικά τα οποία εγώ προσωπικά έχω άλλα ζητούμενα, αλλά δεν είναι κάτι κακό το να κυκλοφορήσουμε μαλτεζάκι ή με τσιουάουα ή με πεκινουά ή με οτιδήποτε. Είναι θέμα τι αρέσει στον καθένα. Καλά, και τι ζητάει. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Έτσι ακριβώς. Με την όρεξη πώς θα πάει τώρα που είπα όρεξιος. Πάρα πολύ καλά. Τρώνε πολύ γενικά, είναι αδιφάγα, ας πούμε, είναι λέμαργα.
Τα περισσότερα ναι. Έχουμε βέβαια, αυτό διαφοροποιείται από σκύλο σε σκύλο. Έχουμε τον αδερφό της, ας πούμε, ο οποίος δεν είναι λέμαργος. Θα φάει αυτό που πρέπει να φάει και κάπου θα σταματήσει. Η συγκεκριμένη θα φάει μέχρι να σκάσει. Εξού και τον μπαλούνι. Αν δεν τη σταματήσεις. Τώρα είπαμε ότι είναι δυναμικός σκύλος. Δεν θυμάμαι αν είπες ότι βγάζει και πείσμα ορισμένες φορές. Θα το πούμε πιο μετά αυτό. Επειδή φαίνεται σκύλος που δεν έχει ανάγκη από υψηλά επίπεδα άσκησης. Mm-hmm. Ισχύει αυτό? Είναι ένα σκύλος που ναι, θα βολευτεί σε διαμέρισμα, θα δεν λιώσει. Έχει μεγάλες δεν θέλει μεγάλες βόλτες. Δεν θέλει μεγάλες βόλτες, δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να σου πει το ίδιο το σκυλί ότι έλα εντάξει, okay, πάμε γυρνάμε πίσω. Φτάνει. Είναι και αυτός ένας λόγος ο οποίος επιλέγει αρκετός κόσμο στα bulldog. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα και με τους ρυθμούς της ζωής και κάποιος ευσυνείδητος ιδιοκτήτης ή αγοραστής αν το θέλεις θα κοιτάξει και αυτό, το τι, μπορεί να τι μπορώ να προσφέρω στο σκύλο. Αν είναι, έχω ένα σκύλο το οποίο θέλει 2 ώρες βόλτα την ημέρα, αν δεν μπορώ να τις δώσω και βόλτα με ένταση, όχι απλά ένα περίπατο. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείς. Όπως βλέπεις τρώμε και το λουρί. Τα πάντα. Με τη ζέστη έχει θέμα? Σαν βραχυκέφαλο. Δηλαδή τους θερμούς μήνες, ας ναι, πούμε. Έχει μία, ότι χρειάζεται μία προσοχή. Δεν θα το βγάλει στους 40 βαθμούς, 35 το μεσημέρι να περπατήσει. Βέβαια με την προσεκτική εκτροφή έχουμε καταφέρει και έχουμε εξαλείψει αρκετά προβλήματα. Και ιδίως εδώ γενικώς η εκτροφή της Ελλάδας πάει καλά η εκτροφή Bulldog. Με καλά δείγματα φυλής και υγείας και μορφολογικά και θέματα υγείας. Σαφέστατα έχουμε το θέμα λόγω του ότι είμαστε βραχυκέφαλοι φυλοί που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Απλά θέλει προσοχή προφανώς. Θέλει απλά μια προσοχή. Άλλωστε νομίζω ότι οτιδήποτε σκύλο και να έχεις στους 40 βαθμούς δεν θα τον βγάλεις βόλτα. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αν θέλεις να δούμε δύο, μπορεί να είναι και το ίδιο, δεν νομίζω, δύο πολύ δραστήρια αγγλικά bulldog. Θέλεις? Βεβαίως, γιατί πάμε να το δούμε. There's a real cool club on the other side of town where the real cool kids go to sit around and talk bad about the other kids. Yeah, it's a real cool club and you're not part of it. Making me jokes about you, you little twin. Yeah, it's a real cool club, and you're not part of it. Τσίτα το πάει. Εντελώς. Η μπαλούνα ασχολείται με τα extreme sports. Τη φοβάμαι. Τι μου έλεγες ότι έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και βαρύ σκελετό, οπότε με την ισορροπία... Ναι, τα πάνε αρκετά καλά. Δεν τα πάνε καλά στο κολύμπι.
Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Αν και είδαμε ότι έκανε σερφ. Και αναρωτιόμουν, αν πέσει δηλαδή, τι γίνεται, βουλιάζει. Ναι. Άρα βουτάς και το νερό. Για λόγους ασφαλείας, σωσιβιάκι. Με σωσιβιάκι μια χαρά. Είναι και κοντοπόδαρο που λέμε κτλ. Δύσκολα θα δώσει όθηση. Οπότε στα ρηχά είναι βαθιά για εκείνο, δεν μπορεί να δώσει και πετάει. Εντελώς. Άρα όποιος θέλει να δροσίσει το μπουλντόκ του στη θάλασσα δεν ενδείκνεται ή μεσοσίβιο, Μεσοσίβιο ή αν κολυμπήσει μαζί του και να το έχει με μια κάποια υποστήριξη. Με την εκπαίδευση πώς θα πάνε, είναι δεκτικά γενικά. Δηλαδή αν θέλουν ένα σκύλο που να είναι ρομποτάκι όπως είπαμε πριν. Όχι, ρομποτάκι το μπουλντόκ δεν μπορεί να γίνει. Όχι ότι πρέπει οπωσδήποτε σκύλος να είναι ρομποτάκι, αλλά τέλος πάντων. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα γίνει αρκετά υπάκουο. Θα κάνει ό,τι θέλεις, αρκεί όμως να το κερδίσεις και να κερδίσεις το σεβασμό του. Τι σημαίνει κερδίζω το σεβασμό του? Ότι δεν μπορείς να επιβληθείς. Αυτό βέβαια ισχύει και για όλα τα σκυλιά. Απλά επειδή ως φιλή έχουμε ένα κύριο χαρακτηριστικό, τον εγωισμό και το ότι ξέρουμε τι είμαστε και ξέρουμε τη δύναμή μας και θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Αυτό που κάποιος μπορεί να το μεταφράσει ως ξεροκεφαλιά, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι ότι θέλει μια ιδιαίτερη μεταχείριση, το ότι πρέπει να του περάσεις ότι αυτό που θέλεις είναι αυτό που θέλει να κάνει αυτό. Όχι να του το επιβάλλεις. Και άμα του είναι στον καραπέ, ας πούμε, και του λες σήκω και δεν σηκώνεται και του λες έλα και τα λοιπά. Όταν θα το έχεις κερδίσει το σκυλί, θα κάνει τα πάντα. Θα σηκωθεί, θα κάτσει, θα μείνει. Αλλά όχι με το ζόρι που λέμε. Όχι με τη βία, όχι με το να προσπαθώ να του επιβάλλω πράγματα. Όπα, γίτσες. Αν προσπαθήσω να του επιβάλλω, εκεί θα το χάσω το παιχνίδι. Mm-hmm. Και δεν θα έχω ποτέ καλή επαφή με το σκύλο. Και κάποια στιγμή αυτό θα βγει και με αντιδράσεις από το σκύλο. Όχι απαραίτητα ότι θα γυρίσει να με δαγκώσει ή οτιδήποτε, αλλά δεν θα είναι ευχάριστη συμβίωση. Υποθέτω ότι αυτό έχει να κάνει με όλα τα σκυλιά, έτσι, τα μολοσοειδή, ας πούμε, που έχουν δημιουργηθεί ή σχεδόν με όλα. Έχει να κάνει με όλες τις φυλές, είτε μολοσοειδή είτε όχι. Απλά τα μολοσοειδή ή τα συγκεκριμένα σκυλιά θέλουν λόγω του χαρακτήρα. Σε όσους δράτσες λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ακριβώς. Αυτό, η ανεξαρτησία, η ισχυρογνωμοσύνη, έχουν η δυνατότητα άποψη να παίρνει αποφάσεις μόνο του. Έτσι ακριβώς. Είναι ως εκ τούτου κατάλληλος σκύλος για οικογένεια. Γιατί, okay, δεν χρειάζεται μεγάλες βόλτες, αυτό ίσως είναι και συν. Mm-hmm. Αν και εγώ λέω ότι, και το βλέπω από την προσωπική μου εμπειρία, αν κάτι με σώνει είναι το ότι περπατάω με τα σκυλιά μου. Γιατί υπάρχουν περίοδοι που δεν γυμνάζουμε καθόλου και όταν είσαι όλη μέρα στο γραφείο, όλη μέρα στον καναπέ και δεν γυμνάζεσαι, το να βγαίνεις να περπατάς με τα σκυλιά σου είναι ευεργετικό. Κατσίκι. Οπότε, okay. Εκεί είναι θέμα τι θέλεις. Αυτό λέμε, είναι θέμα τι μπορείς να προσφέρεις στο σκύλο, για ποιο λόγο θέλεις το σκύλο και ποιοι είναι και οι χρόνοι σου. Εσύ λες είναι ευεργετικό για σένα το ότι βγαίνεις και είναι ευκαιρία να περπατήσεις αρκετά γιατί δεν έχεις άλλη δραστηριότητα. Ακόμα και να δεν έχω όρεξη, είμαι αναγκασμένος να το κάνω αυτό. Μπράβο. Άλλος θέλει να πάρει bulldog ή bullmastiff και να πηγαίνει στο γήπεδο να τρέχει 5 και 10 χιλιόμετρα. Πάμε στο άλλο άκρο. Ούτε με τον bullmastiff το κάνεις αυτό, καλά θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Όχι, μπορείς να πάρεις ένα επανιέλ. Πρέπει να προσαρμόζεσαι στα χαρακτηριστικά της φυλής και όχι να προσαρμόζεις τη φυλή στα δικά σου χαρακτηριστικά. Άρα δεν παίρνω αν έχω απαιτήσεις και αθλητικές, πάρε μπόξερ, αν θέλεις μολοσοειδή. Υπάρχουν αρκετές φυλές που είναι πιο δραστήριες, έχουν περισσότερη ενέργεια. Δεν θα πας να μου πάρεις ένα μαστίφ για να κάνεις το δρομέα. Για να γίνεις μαραθωνοδρόμος, ας πούμε. Με τα παιδάκια πώς τα πάνε? Με τα παιδάκια έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Και αν είχαμε την ευκαιρία να είχαμε ένα παιδάκι εδώ, θα έβλεπες ότι διαφορετική συμπεριφορά σε εμάς, διαφορετική στο παιδάκι. Καταλαβαίνω. Είναι από τις φυλές που λες, μπορώ να αφήσω το σκύλο με το παιδί, με το μωρό και να φύγω. Το κάνεις αυτό όμως γενικά? Επιλογή του καθενός. Δεν έχω παιδί μέχρι στιγμής, οπότε δεν το έχω κάνει. Θεωρώ όμως ότι θα το κάνω αν αποκτήσω παιδί.
Ναι, λέω γενικά, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να συμβουλεύουμε εντός εισαγωγικών τον κόσμο να μην αφήνει κανένα σκυλί χωρίς επιτήρηση με τα παιδιά του. Όσο και αν το εμπιστεύετε, έτσι, δεν λέω ότι πρέπει να το φοβάται. Σαφέστατα. Μιλάμε τώρα να αφήσει το σκύλο ότι δεν θα πειράξει να πας στο άλλο δωμάτιο ή να πας. Υπάρχουν σκυλιά τα οποία με τα παιδιά δεν τα πάνε καθόλου καλά. Έτσι. Ναι, λέω και τα παιδιά μπορεί ορισμένες φορές, επειδή δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν, παίζουν, να ξεπεράσουν κάποια όρια και μια απλή διόρθωση που θα κάνει ένα σκύλος, ας πούμε. Να... Ναι, επειδή ναι. Είναι φυλή η οποία έχει ανεκτικότητα σε αυτό. Δεν παίρνει και πολύ χαμπάρι. Δεν καταλαβαίνω. Οπότε δεν πρέπει να του κάνει κάτι πολύ δυνατό το παιδί, το οποίο ένα παιδί μικρό δεν έχει τη δύναμη για να κάνει ένα μπουλντοκ, ας πούμε, να πονέσει. Τώρα, αν είναι λίγο εξτρίμο ο πιτσιρικάς, τότε υπάρχει θέμα στον πιτσιρικά. Άρα, δεν χρειάζεται μεγάλες βόλτες μέχρι που τους αποφεύγει. Ναι. Θέλει λίγη προσοχή τους θερμούς μήνες. Και τους ψυχρούς. Και τους πολύ ψυχρούς, ε. Και τους πολύ ψυχρούς. Πάλι ένα μπούλντοκ δεν το βγάζουμε σε πολύ κρύο έξω. Λόγω του κοντού τριχώματος ή τον... Λόγω του κοντού ρινικού συστήματος. Όπως δεν τον ψύχει, έτσι δεν τον θερμαίνει. Α, είναι όλο το σύστημα. Μπες βγες. Ναι. Θέρμαζε ψύχη. Είναι καθαρά θέμα αναπνοής. Δεν είναι θέμα ούτε τριχώματος, ναι, ούτε... Δεν το ήξερα αυτό. Είδες. Γι' αυτό σε φέραμε εδώ, για να τα μάθουμε όλα αυτά. Το ροχαλιτό αντέχεται. Γιατί καταλαβαίνω ότι θα είναι ένα θέμα. Είναι θέμα πώς κοιμάται ο καθένας. Ναι. Εγώ δεν ακούω όταν κοιμάμαι. Αλλά και εγώ δεν ακούω. Η γυναίκα μου ακούει. Βέβαια, οπότε η γυναίκα μου λέει ότι παντρεύτηκα άνθρωπο που, άντρα που δεν ροχαλίζει και έχω σκύλους που ροχαλίζουν. Αυτό πήγα να πω. Έχουμε ότι ο ιδανικός σύντροφος, ξέρω εγώ, είναι εγώ ροχαλίζει και να πάει. Ευτυχώς δεν ακούω στον ύπνο μου, οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Η γυναίκα το αντέχει. Ναι. Η αγάπη ώρα τα ξεπερνά. Ακόμα και το ροχαλιτό. Ναι. Προφανώς ναι. Κάνουν τίποτα άλλο ενοχλητικό. Ενοχλητικό. Ναι, κάτι που μην περιμένει ο άλλος ότι μπορεί. Όχι. Μερικές φορές μπορεί να καταντήσει ενοχλητικό σε κάποιες στιγμές που είσαι κουρασμένος ή θέλεις λίγο να κάτσεις, ότι θέλουν να είναι πάνω σου. Ναι, και είπαμε, αν μπορεί να θεωρηθεί μικρός, όμως, δεν είναι μικρός όμως σκύλος, εντάξει, ναι, ναι. Το βάρος του δεν είναι αμεληταίο. Το ίδιο ενοχλητικό το έχει και το άλλο. Σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Λοιπόν, πάντως το σίγουρο είναι ότι είναι φάτσες μοναδικές, τα αγγλικά bulldog. Έχουν χαρακτηριστικά τα οποία ή θα λατρέψεις τη φάτσα του ή θα τη μισήσεις. Καλά, δεν ξέρω πώς μπορείς να μισήσεις μια τέτοια φάτσα, αλλά εντάξει, ναι, κατάλαβα. Μισήσεις με την έννοια ότι δεν θα σου αρέσει καθόλου. Υπάρχουν άνθρωποι που τα bulldog δεν τους αρέσουν καθόλου, τα θεωρούν πανάσχημα ή ενδεχομένως είναι όχι, δεν λέμε την, όμορφα, ή, την όμορφη ασχήμια. Είναι θέμα τι αρέσει. Είναι ζεράρ την παρτία των σκύλων. Ακριβώς, κάπως έτσι. Έχουν ένα πρόσωπο, έχουν χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορείς να τα μπερδέψεις με κανένα άλλο σκυλί. Όχι, ναι. Όταν το βλέπεις λες αυτό είναι... Όταν λες bulldog βασικά αυτό είναι. Ακριβώς. Νίκο, μήπως θέλεις να μας δείξεις το βίντεο με τις αστείες στιγμές των bulldog. Taylor Max. What? Hush.
Where is he? Oh, you keep looking around, but where is he? Look at that bulldog go! You think we ought to give you a treat? Huh? Give you a treat? I don't know. What do you think? Μια από τις χρησιμότητες της γλώσσας είναι να κάνει επαναφορά σε μπαλάκια ναι, του τέννις, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Κανονικότατα. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι το είδα ολόκληρο. Ένας σκυλάκος δεν ήταν τόσο θαράλεος, ακόμα τρέχει, αλλά οι περισσότεροι έδειχναν και δείγματα εξυπνάδας και αντίληψης, ρε παιδί μου, δεν είναι... Είναι πανέξυπνα. Πολλοί κόσμος, επειδή έχουν αυτό το... Την ισχυρογνωμοσύνη και ότι... Δεν ακούνε εύκολα, θεωρούν ότι είναι χαζά ή δεν στροφάρουν. Στροφάρουν πάρα πολύ. Απλά δεν το δείχνουν γιατί προσπαθούν να κάνουν το δικό τους. Mm. Δηλαδή θα δώσεις, μπορεί να δώσεις τρεις φορές την ίδια εντολή, δεν είναι ότι δεν την καταλαβαίνει, είναι ότι δεν θέλει να την κάνει. Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι θέμα σεβασμού, ότι αν δεν το κερδίσεις το σκύλο, θα προσπαθήσει συνέχεια να κάνει το δικό του. Και εκεί είναι και ένα θέμα, έτσι, αφορά προφανώς όλα τα σκυλιά, ότι μερικές φορές φταίμε εμείς που δεν ξέρουμε πώς να εξηγήσουμε σωστά στο σκύλο μας τι θέλει να κάνει. Και λέμε, α, είναι χαζός, δεν καταλαβαίνει. Άμα εμείς, ξέρω, με τη μία του δείχνουμε έτσι, την άλλη του δείχνουμε αλλιώς, την άλλη δεν είμαστε σαφείς σε αυτό. Ο σκύλος θέλει τη ρουτίνα του. Mm. Όταν θα του αλλάξει τη ρουτίνα, δηλαδή. Ακριβώς, εκεί αρχίζει και χαλάει. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να επεξεργαστεί 100 εντολές μαζί. Mm. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε σημείο να μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα στο σκύλο με τον άνθρωπο και να θεωρούμε ότι ο σκύλος θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τα πάντα όπως θα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Αυτό θα το συναντήσουμε και στις μεγαλόσωμες φυλές, στους ιδιοκτήτες που σου λένε από θέμα εκπαίδευσης κτλ. Τι πρέπει να κάνουμε και όχι θέλω... Βέβαια είναι άλλο θέμα κουβέντας. Ο σκύλος θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί να του δώσεις 5 εντολές και να τις επεξεργαστεί και τις 5. Mm-hmm. Πρέπει μία-μία. Δεν μπορεί να διακρίνει ο σκύλος ποιος είναι εχθρός, ποιος είναι φίλος, ποιος είναι αδερφός, ποιος είναι θείος, ποιος είναι παιδί. Α, και πολλές φορές νομίζω ότι εδώ το καταλαβαίνουμε από τη γλώσσα του σώματος, ίσως τη δική μας, από την... την έκτη αίσθηση, ας πούμε, που λέμε. Ότι εντάξει, έχουν... δεν λέμε κάποιον που δεν τον έχουν γνωρίσει ποτέ. Ότι έχουν ένστικτα και καταλαβαίνουν περισσότερα από εμάς, από την πρώτη επαφή, ναι, έχουν και καταλαβαίνουν. Από εκεί και πέρα την αντίδραση που θέλουμε να φτιάξουμε στο σκύλο, εκεί ευθυνόμαστε εμείς. Mm. Και εκεί δεν πρέπει να μπερδεύουμε εμείς πράγματα. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει. Τώρα... Να διακινδυνεύσω να πω όνομα, ίσως ο Τσόρτσιλ, δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Είχε πει την Ατάκα ότι δεν εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο που δεν αγαπάει ένα σκύλο, που δεν συμπαθεί τους σκύλους, αλλά εμπιστεύομαι ένα σκύλο όταν δεν συμπαθεί τους ανθρώπους. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Όσο και αν είχε ποιητική υπερβολή μέσα του, είναι νομίζω, μια πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Πόσα χρόνια ζουν τα αγγλικά bulldog? 8 με 10 χρόνια είναι ένας μέσος όρος. Από εκεί και πέρα έχουμε δείγματα
και 13 και 14 χρόνια. Mm-hmm. Εάν η ζωή του είναι καλή, η τροφή του είναι καλή και δεν ταλαιπωρείται, τόσο αυξάνουμε το προσδόκιμο. Ιατρικά θέματα που ένας κηδεμόνας θα πρέπει να προσέξει, να έχει υπόψη του. Ιατρικά θέματα. Γιατί προφανώς εσείς οι εκτροφείς, εννοώ, προσπαθείτε να εξαλείψετε στο βαθμό που μπορείτε κάποια προβλήματα της φυλής. Είχαμε θέματα παλιά και δυστυχώς όταν, και ακόμα βέβαια συνεχίζεται, μπαίνουν σωριδών σκύλοι από διάφορα πάπε μίλ τα λεγόμενα εισαγωγής και τα λοιπά, με έντονα προβλήματα σε αναπνευστικό, κύρια στο αναπνευστικό που επηρεάζει και τη ζωή του σκύλου. Αυτό όπως είπα πριν έχουμε καταφέρει και το έχουμε εξαλείψει λίγο εδώ με την επιλεκτική εκτροφή στην Ελλάδα. Σαφέστατα θα βγουν κάποια προβλήματα, δεν είσαι Θεός. Αυτό είναι το δώσε εσύ, κύρια προβλήματα και ελαφριάς μορφής είναι κάποια cherry eye που βγάζει η φυλή και αυτό ενδέχεται να είναι και λόγω κατασκευής. Κάποια δερματικά τα οποία πάλι μπορεί να είναι όμως και θέμα τροφής ή διατροφής, αν θέλεις, τα οποία διορθώνονται. Και κάποια σοβαρότερα προβλήματα από εκεί και πέρα με το αναπνευστικό που είπαμε, με τραχείες, υπερώες κτλ, τα οποία πλέον δεν τα συναντάμε πολύ εύκολα στα ελληνικής εκτροφής bulldog. Άρα όποιος θέλει αγγλικό bulldog απευθύνεται σε έναν σωστό και υπεύθυνο εκτροφέα. Έχω βαρεθεί τόσες φορές να το λέω. Ναι, στην είτε εκπομπή. Του εσωτερικού είτε ναι. Του εξωτερικού. Δεν θα πω εγώ τι, θα πω σωστό και υπεύθυνο εκτροφέα. Έτσι, όχι τιμή ευκαιρία από το ίντερνετ ή από pet shop κτλ. Και στη συνέχεια φαντάζομαι επαφή με τον εκτροφέα και τον κτηνίατρο. Έτσι. Για όλα τα σκυλιά ισχύει αυτό. Όταν θα πάρει κάποιος από έναν εκτροφέα ένα σκύλο, με τον εκτροφέα τον έχει παντρευτεί, να το πω έτσι, μαζί με το σκύλο. Δεν γίνεται το σκυλί μου που το έχω μεγαλώσει από το πρώτο δευτερόλεπτο της ζωής του να μην με ενδιαφέρει πώς θα μεγαλώσει κτλ. Υπάρχουν βέβαια και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι αποκόβουν από τον εκτροφέα τους με επιλογή τους και θεωρούν ότι γνωρίζουν πράγματα και μπορούν να τα κάνουν μόνοι τους. Μακάρι και εύχομαι να υπάρχουν τέτοιοι ιδιοκτήτες, ελαφραίνει και το έργο το δικό μας. Από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι ότι οποιοδήποτε αγοράσει από έναν εκτροφέα, πάρει από έναν εκτροφέα σκύλο, θα έχει την συμπαράσταση του εκτροφέα του για πάντα. Ωραία. Η Μπαλούνα έγινε διάσημη σήμερα και δεν βλέπω να το διασκεδάζει ιδιαίτερα. Το διασκέδασε, φτάνει. Το διασκέδασε, βαρέθηκε, γεια σου, κλείσαμε. Να δούμε φωτογραφίες από ορισμένους διάσημους συγγενείς της Μπαλούνα. Συγγενείς με την ευρεία έννοια του όρου. Μπράβο, ρε, μου έδειξε τη φωτογραφία που δεν ξέρω ποιος είναι. Ή ο Φέλπς ήταν αυτός. Ο Άνταμ Σάντλερ, sorry, ναι, δεν κατάλαβα. Άνταμ Σάντλερ, λοιπόν, ο ηθοποιός, με ένα το σκυλάκο του. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα παιδιά υιοθετημένα και μη του Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εδώ πιο, πρέπει να πάω πιο κοντά, ρε φίλε. Δεν βλέπω. Chris Brown, ο τραγουδιστής, ναι. David Beckham, εντάξει, τον David Beckham τον ξέρουμε. Βαλεντίνο Ρώση. Δείχνει εδώ το Bulldog. Νομίζω ότι τον έχω φωτογραφία και με Bulldog παρακάτω. Έχει το Bulldog που στη μηχανή, στο κάθεσμα πίσω. Ναι, 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 ο Κουίντο. Από ό,τι κατάλαβα, είσαι θαυμαστής του Βαλεντίνο Ρώση. Ναι. Gloria Estefan. Τραγουδίστρια. Uh-huh. Εδώ είναι. Σίρλι Τέμπλ, παλιά ηθοποιός, αν δεν κάνω λάθος. Μείνε λίγο σε αυτή τη φωτογραφία. Εδώ είναι αρκετά χρόνια πριν. Υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, μια διαφοροποίηση με τα σημερινά bulldog, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι καθαρά. Είναι ένας διαφορετικός τύπος κυβαλιού. Πιο έντονος ο προγνωθισμός δηλαδή ή κάτι άλλο. Στο συγκεκριμένο, ναι. Ωραία, για πάμε παρακάτω. Α, Justin Bieber. Και ο Justin Bieber λοιπόν είναι, υπάρχει έφεση. Ο Phelps, ο Ολυμπιονίκης, η Κολύμβηση, εδώ επίσης. Υπάρχει μια έφεση στον καλλιτεχνικό χώρο στο lifestyle. Υπάρχει μια εδώ είναι πάλι ο Chris και... Brown, εσύ που είσαι ειδικό στη μουσική. Καλά, εντάξει, παρακάτω. Βαλεντίνο Ρώση, Άνευ Κράνους.
Ναι, ο Σέμ, πώς, Σέμορ Μουρ, ηθοποιός. Σου λέω, αυτός έχει παίξει το NCIS νομίζω, δεν θυμάμαι σε ένα από όλα αυτά. Ο Φέλπς είναι πάλι εδώ. Ο ηθοποιός. Οι περισσότεροι Αμερικάνοι είναι τα Bulldog. Ακουγόμαστε, μιλά. Είναι από Rescue. Από, Rescue, Έτσι, γι' αυτό βλέπεις λίγο διαφορετικά κεφάλια. Είναι η δεν έχουμε άλλες φωτογραφίες. Μάικλ Τζάκσον. Πού είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Τέλος πάντων, εντάξει. Άσε, θα σου πω εγώ. Ναι. Βασικά μόνο ο Μάικλ Τζάκσον. Είναι... Τι μου έλεγες. Ότι είναι από Rescue, από κατά από διάσημοι. Οι περισσότεροι διάσημοι έχουν από Rescue. Ειδικά αυτό... Αμερική. Καλό. Πολύ καλό. Να και ο θρυλικός Μάικλ Τζάκσον. Διαφορετικά κεφάλια. Ωραία. Λοιπόν, θες να δούμε ένα, μια συνέντευξη. Λέω πάντα όταν με ρωτάνε ότι η πιο δύσκολη συνέντευξη που έχω πάρει στη ζωή μου, από όσους τέλος πάντων έχω πάρει, είναι όταν ρωτάω παιδιά. Mm-hmm. Γιατί τα παιδιά θα σου απαντήσουν συνήθως μονολεκτικά. Εσύ διατυπώνεις την ερώτηση και εκείνα σου λένε ναι ή όχι και μένεις παγωτό. Εκεί λοιπόν πρέπει να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει, πώς θα τα κάνεις να μιλήσουν. Να ξεστομίσουν δύο κουβέντες παραπάνω. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα για μένα από το να παίρνεις συνέντευξη σε παιδί. Θες να δούμε συνέντευξη σκυλή. Άνταμ Σάντλερ. Γιατί όχι. Είχε πάει στην εκπομπή του David Letterman, μάλλον ήταν άρρωστος εκείνη τη μέρα. Από ό,τι κατάλαβα, ήταν καλεσμένος ο Άνταμ Σάντλερ και ανέλαβε ρόλο παρουσιαστή και πήρε συνέντευξη από το σκύλο του. Mm-hmm. Που είναι αγγλικό bulldog. Πάμε να το δούμε. Yes, yes. Thank you. That sounded good, by the way. I am filling in for Dave right now, and I'm nervous. I've never interviewed anybody in my life, and I'm kind of tense about that. And I don't want to screw it up, so I figured I'd have a little practice. I'll bring out a good friend of mine to practice on, so I don't waste it on Cheeto. So, Matzo Ball, come out here for a minute, buddy. Hey, buddy. Hey, Matzi, come here. Come here, buddy. Okay, Matza. Thank you. Good to see you, Mats. I'm going to ask you a few questions. So, Matza, how was your flight? Airlines, pretty nuts lately, don't you think? Okay, that's good. I knew you'd say that. Simple question. If you could have dinner with any three celebrities, living or dead, who would you prefer? Who would you prefer and why, Matzo Ball? Okay, at a risk of bringing up a delicate subject, you've been spayed. What was that like? Okay, good. I'm not going to get mad at you, okay? Seriously. When my wife Jackie and I are having sex, and you're in the room, do you watch? Your silence speaks volumes, Matzo Ball. All right, I understand you brought a clip. Could you set it up? Okay, all right. Something you call Tuesday afternoon. I'm not sure what it is, but all right, let's take a look. Εντάξει, τον έχει ονομάσει και αυτό τον σκύλο. Είναι τα λεγόμενα καραγκιοζόσκυλα. Ναι, ναι, όντως. Κλόουν δηλαδή. Είναι κλόουν στην κυριολεξία. Απολαυστικός. Και μου έλεγες ότι περισσότεροι το είπαμε και πριν. Αυτό το είπαμε και πριν. Ξεχνάω, είναι της ηλικίας τώρα. Μην είναι. Τι είχαμε πει. Ότι το έχω περισσότερο. Το έχεις περισσότερο. Οπότε ξέρω. Ότι τα, ναι, οι Αμερικανοί ίσως είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά το να υιοθετούν σκυλάκια από καταφύγια κτλ. Λοιπόν, επειδή περνάει η ώρα και δεν το καταλάβαμε και πρέπει να πούμε και για το φίλο μας, τον Τζόλε, έτσι, και λόγω ονόματος, θέλω ο Νίκο να μας δείξεις το βίντεο με την έκθεση γάτας, γιατί νομίζω το Σαββατοκύριακο έγινε στη Χελέξπο, στο Μαρούσι, αν δεν κάνω λάθος,
η Διεθνής Έκθεση Γάτας 28 και 29, το Star ήταν εκεί και έχουμε να σας δείξουμε ένα σχετικό βίντεο. Τι κάνει νιάου νιάου? Οι 220 γάτες που διαγωνίστηκαν και βραβεύτηκαν με γνώμονα τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Είναι ο Ρίτσι, είναι πάρα πολύ χαδιάρης, πολύ παιχνιδιάρης. Έχει διαλεκτεί πολλές φορές καλύτερο αρσενικό της έκτασης. Είναι Περσίας, Silver Shadow, Chinchilla. Σαν ράτσα, είναι φιλική, είναι... Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ γλυκά που κοιμούνται μαζί μας, είναι σαν σκυλιά. Η πανέμορφη λευκή γατούλα που κρατάω ανήκει στη φυλή νορβηγικού δάσους. Μόνο μία από τις 26 διαφορετικές φυλές που μπορεί να δει κάποιος από κοντά στην έκθεση. Ο Τσάπ είναι ενός χρονών, είναι Japanese Bobtail. Είναι μοναδικό στην Ελλάδα, λέγεται Bobtail γιατί έχει κοντή ουρά. Η ουρά του είναι αυτή. Μέιν Κουν Βιρμανίας, Μπουρμής, Βεγγάλι, Σφίνξ, ράτσες που δεν είναι τόσο διαδεδομένες στην Ελλάδα, ήρθαν ακόμη και από το εξωτερικό με τους ιδιοκτήτες τους για να διαγωνιστούν. Διαγωνίζονται στην αρχή ράτσες ανά κατηγορία και μετά ανά ηλικία επίσης. Οπότε στην ανάλογη ηλικία, στην κατηγορία που ανήκει κάθε γατούλα, όποια είναι πιο κοντά στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ράτσας της, είναι και αυτή η οποία είναι κυνηγήτρια. Εκτός όμως από το διαγωνιστικό κομμάτι, δόθηκαν και οδηγίες από ειδικούς για το πώς πρέπει κάποιος να περιποιείται τη γάτα του και να βουρτσίζει το τρίχωμά της. The biggest secret, just love your cat and he will love you back in order to be brushed. Είναι ένα θέμα να βουρτσίζει τη γάτα. Ναι. Αν και η δικιά μου πολλά μπορεί να μην θέλει, το βούρτσισμα της αρέσει. Αντίθετα, το σκυλί που θα έπρεπε να το δέχεται θεωρητικά καλύτερα, δεν το διασκεδάζει. Μάλλον έχω κάνει κάτι λάθος εγώ. Μάλλον εσύ έχεις κάνει κάτι λάθος. Συνήθως εμείς κάνουμε τα λάθη. Ναι. Στο σκηνή λοιπόν, να πούμε ότι το βίντεο, το ρεπορτάζ το έχει επιμεληθεί η συνάδελφος η Μαρία η Θέμελη για τις γάτες. Πάμε να πούμε και για Bull Mastiff, γιατί μας έκλεψε την παράσταση η Λούνα και θα αφήσουμε τον Τζόλε παραπονεμένο. Ιστορία της φυλής. Η ιστορία της φυλής ξεκινάει περίπου στο 1860. Αναζητώντας ένα σκύλο για φύλαξη χώρων στην Αγγλία, επειδή είχαν συμπτώματα με λαθροθύρες κτλ. Το μοναδικό που είχαν τότε ήταν το λεγόμενο αγγλικό μαστίφ, το οποίο όμως ήταν βαρύ σκυλί, δεν προλάβαινε να κάνει πολλά πράγματα. Η άλλη επιλογή που την είχαν δοκιμάσει ήταν τα αγγλικά παλιά bulldog, τα οποία όμως δεν έβρισκες και λαθροθύρα μετά. Τόσο καλά. Οπότε αποφασίσανε να κάνουν μια πρόσμιξη και με τα χρόνια δημιουργήθηκε αυτή η φυλή με χαρακτηριστικό να κινητοποιεί τον δράστη, να το πω έτσι, χωρίς να τον δαγκώνει ή να τον τρώει. Έχουν αρκετά χαρακτηριστικά με τα bulldog, το πείσμα, την ξεροκεφαλιά. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όμως, είναι πιο υπάκουα. Δείξε μας και φωτογραφίες, Νίκο, sorry άμα τις έχεις δείξει και δεν το πήρα χαμπάρι που μας έχει δώσει ο Παναγιώτης. Α, τις δείξαμε. Είχαμε όριο, δεν τις ξαναδείχνουμε. Εντάξει, συγγνώμη ρε Νίκο, δεν το είδα. Εντάξει. Έχουν δική τους κρίση. Δεν θα μπουν εύκολα σε mood τσακωμού κτλ. Ακόμα και σε θέμα φύλαξης. Είναι επιφυλακτικά. Όταν όμως καταλάβουν και κρίνουν ότι πρέπει να επέμβουν, θα επέμβουν. Είναι άλλη μια φυλή η οποία τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά με την οικογένεια, με τα παιδιά. Πάλι είναι θέμα πώς μεγαλώνουμε το σκύλο και τι του δίνουμε. Να και ο Μπούτκους στον συγγνώμη που σε διακόπτω. Στο Ρόκι, στην ταινία Ρόκι, ούτε που θυμόμουν ότι είχε παίξει ένα σκύλος εκεί. Μπαλμπόα. Και ήταν, ναι, Ρόκι Μπαλμπόα και ήταν ο σκύλος που μάλλον υιοθέτησε από ό,τι κατάλαβα. Ο Ρόκι δεν είναι και από τις αγαπημένες μου ταινίες, να πω την αλήθεια. Την έχω δει αναγκαστικά λόγω Bull Mastiff. Χωρίς να είναι αγαπημένη μου ταινία. Είπαμε λοιπόν ότι είναι ιδανικά για οικογένεια. Κάνουμε τα παιδιά. Ναι, έχουν χαρακτηριστικά για αυτά ότι θέλουν να είναι δίπλα σου.
μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά κάνανε και σωματοφυλακή και αυτή ήταν ο στόχος τους σαν δημιουργία της φυλής. Εξάσκηση. Εξάσκηση έχουν κάποιες απαιτήσεις, όχι τρελές. Βλέπεις προέρχονται και από δύο φυλές οι οποίες δεν έχουν μεγάλες. Ρε, τι φάτσα είσαι εσύ, τι φάτσα είσαι εσύ, πες μου. Δηλαδή ούτε το αγγλικό μαστίφ έχει μεγάλες απαιτήσεις άσκησης, ούτε το μπούλντοκ, οπότε πού να το βρεις. Σαφέστατα έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από ότι τα μπούλντοκ, αλλά και αυτά δεν, με μικρό χρονικό διάστημα άσκησης, σε μια χαρά, σε ημερήσια βάση. Εκπαίδευση, είπαμε. Εκπαίδευση, προσπαθείς και σε αυτό να μην του ξυπνήσεις ένστικτα. Γενικώς, όπως σε όλες δηλαδή τις μαστιφοειδή, όλες, σε όλα τα μαστίφ. Όταν χρειαστεί θα το βγάλει το ένστικτο. Ξέρεις γιατί γελάω, θυμήθηκα αυτό που μας είχε πει ο Θοδωρής Τριάντης, ο εκπαιδευτής. Αν θες να αγριέψεις το σκύλο σου, βάλ' το να δει ένα θρίλερ. Έτσι ακριβώς. Θέλω να γριέψω το σκύλο μου. Ναι, και ειδικά ο Θοδωρής, ας πούμε, που με τον Θοδωρή γνωριζόμαστε από το 88-89 κτλ. Και είναι και από τους ανθρώπους που έχουν αρκετά μεγάλη γκάμα γνώσεων πάνω σε φυλές, γιατί έχει δουλέψει με πάρα πολλές φυλές. Λοιπόν, τι είπαμε, ιατρικά θέματα έχουνε. Ιατρικά θέματα έχουν όπως έχουν όλες οι φυλές. Έχουμε τα θέματα που μας απασχολούν στα μολοσοειδή της δυσπλασίας, που προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τις απομονώσουμε, δηλαδή να ζευγαρώνουν σκυλιά ελεύθερα δυσπλασίας. Βέβαια πάλι θα ξαναπώ, θεοί δεν είμαστε. Μπορεί να σου έρθει από το γονίδιο από μια γενιά πέμπτη, έκτη πίσω. Υποθέτω ότι θα πάρα προσέχουμε και σκαλοπάτια σε μικρή ηλικία, γλιστερά πατώματα. Το α και το ω, δηλαδή πάμε μετά στα επίκτητα προβλήματα. Σκαλοπάτια, πλακάκια, γυαλιστερά δάπεδα κτλ. Είναι ό,τι χειρότερο για τέτοιες μεγάλες και βαριές φυλές. Και λίγο πολύ φαντάζομαι για όλα τα κουτάβια, έτσι. Δεν είναι ότι καλύτερο να προπατάνε σε... Για κανένα σκυλί, για κανένα αλλά σκυλί. Πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις ότι βλέπεις ένα σκύλο 5 μηνών, ας πούμε, και είναι ήδη 40 κιλά. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και έχει άλλους 10 μήνες, 15 περίπου, να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του μπροστά του. Φαντάσου αυτό το σκυλί, λοιπόν, με το βάρος να μεγαλώνει και θέμα σε ένα βαρύτητα, κατάλληλο σκυλιά, δηλαδή, έδαφος. Δηλαδή, να καταργήσουμε τους νόμους της φύσης, ακριβώς, της φυσικής. Ακριβώς. Τώρα, επειδή μου ήρθε πολύ, ακούω ότι θέλω να ταΐσω το σκύλο μου, τώρα που είναι κουτάβι, να γίνει θηρίο, να πάρει πάνω του. Είναι σωστό να επιβαρύνουμε σε βάρος Όχι. το κουτάβι? Όχι, γιατί το πόσο θα πάρει ο σκύλος είναι θέμα DNA που λέμε. Δηλαδή, αν είναι να γίνει 50 πόντους ύψος, θα γίνει 50 πόντους, όσο και να φάει. Καλά, προφανώς δεν παίζει ρόλο όμως και η ποιότητα της τροφής που του δίνουμε. Άλλο η ποιότητα και άλλο η ποσότητα. Ναι. Αυτό λέω. Μπορεί να του δίνεις αυτό που πρέπει και να είναι ποιοτικό, μπορεί να του δίνεις πάρα πολύ και να είναι κακής ποιότητας. Στις συγκεκριμένες φυλές προσέχουμε να μην βαραίνουμε αυτό που λέμε τα σκυλιά στη νεαρή ηλικία, λόγω αρθρώσεων κτλ. Έχει χρόνο μπροστά του ο σκύλος να αναπτυχθεί, να πάρει τα κιλά του. Δεν πρόκειται να του κόψεις από την ανάπτυξη κάτι. Άλλο το αφινονιστικό και άλλο ότι τρώει αυτό που πρέπει να φάει και το κρατάω σε ελαφρύ επίπεδο. Ιατρικά θέματα, είπαμε, πόσο ζουν τα μπουλμάστιφ, δηλαδή, γιατί είναι και αυτό να γνωρίζει κάποιος. Το μέσο όρο των μολοσοειδών συνήθως, 8 με 10 χρόνια. Σαν μεγαλώσαμε φυλή, ευελπιστούμε σιγά σιγά να την ξαναφτάσουμε με καλή διατροφή πάλι, να ζει περισσότερο. Προσπαθείς να απομονώσεις προβλήματα που παίζουν, δηλαδή, υπήρχαν στη φυλή προβλήματα με καρδιές, προσπαθείς να τα απομονώσεις, δηλαδή γεννήτωρας που έχει θέμα με καρδιά, δεν τον βάζεις στην αναπαραγωγή.
Κοιτάτε στις εκτροφείς και τους χαρακτήρες των κουταβιών. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Ο συγκεκριμένος, ας πούμε, και τα λοιπά, έχει έναν απίθανο χαρακτήρα που τον ίδιο χαρακτήρα ακριβώς έχει ο πατέρας του. Είναι φάτσας όντως και φαίνεται αυτό νομίζω στο πρόσωπό του. Το οποίο βλέπεις ότι παρόλο που υπάρχουν και άλλα μπουλμάστιφ και σε αυτά που έχω εγώ με καλούς χαρακτήρες, έχει τη διαφορά. Κάνει τη διαφορά στο χαρακτήρα. Είναι διαφορετικά πλάσματα. Από εκεί και πέρα σαφέστατα περνάνε τα χαρακτηριστικά οι γονείς. Έτσι. Όχι μόνο τα μειοσκελετικά που λέμε, περνάνε και την ιδιοσυγκρασία τους ως σκύλοι. Σε εκθέσεις πάτε, είχατε πάει στην έκθεση της Λαμίας? Είχαμε πάει. Σε εκθέσεις πάμε. Πώς ήταν στην έκθεση της Λαμίας, επειδή δεν πρόλαβα να πω για καθόλου από την εκπομπή, την εμπειρία. Είχε κόσμο. Είχε κόσμο, είχε αρκετά σκυλιά. Ελπίζουμε να συνεχίσουν οι επαρχιακές πόλεις να κάνουν τέτοιες μεγάλες εκθέσεις. Καλό είναι για όλους, γιατί παίρνουμε και εικόνες από δείγματα της κάθε φυλής, αποκτάμε και κοινολογικές γνώσεις και εμείς οι ίδιοι εκτροφείς, αλλά και ο κόσμος που έρχεται και παρακολουθεί. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα ξανά στην Ελλάδα να ξαναρχίσουν τον Απρίλιο οι εκθέσεις μετά το διάλειμμα που κάνουμε. Εσύ πώς και ασχολήθηκες με τη φυλή, με τις συγκεκριμένες φυλές? Ασχολήθηκα με τις συγκεκριμένες φυλές και άλλαξα με τις φυλές που μεγάλωσα, δηλαδή και και ντόπερμαν και γερμανικό ποιμενικό σαν γονείς και λάμπραντορ και τα λοιπά. Πήρα ένα μπουλντοκ γιατί το ήθελα για λόγο χρόνου. Δεν είχα αρκετό χρόνο να ασχοληθώ. Ξεκίνησα έτσι. Άρα πέρασες και εσύ από αυτή τη διαδικασία της. Σαφέστατα. Μα όλοι από κάπου ξεκινάμε. Καλά, ναι. Και κόλλησα με τον μπουλντοκ. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, λέω ότι okay, και τον μπουλμάστιφ. Το μπουλντοκ όμως είναι κάτι διαφορετικό από όλες τις φυλές. Και απλά μετά έψαχνα μια δεύτερη φυλή η οποία να έχει τα χαρακτηριστικά του μπουλντοκ και να πλησιάζει τον μπουλντοκ όσο το δυνατόν περισσότερο. Και καταλήξα σε αυτή. Πάντως είναι τρομερό να σκεφτείς ότι ο σκύλος αυτός έχει μπουλντοκ μέσα. Ναι. Ότι είναι επί της ουσίας, εντάξει, όλα τα σκυλιά είναι συγγενείς μεταξύ τους κατά κάποιο τρόπο, αλλά ότι αυτά τα δύο σκυλιά έχουν τόσα πολλά κοινά, ας πούμε. Έχουν πάρα πολλά κοινά. Έχουν πάρα πολλά κοινά. Εντάξει. Και το ροχαλιτό δε. Δεν υπάρχει. Δεν τόσο πολύ. Άμα κοιμηθεί και αυτός, ναι. Μα είναι σε επιφυλακή αυτός. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Για την τιμή που μας έκανες να φέρεις τα δύο σκυλάκια στην εκπομπή. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά για τις δύο φυλές. Να είστε καλά. Και μακάρι να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές να βοηθάνε στην κοινοφιλία που λέμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Pet Show και για αυτήν την Τετάρτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να απολαύσατε τη σημερινή εκπομπή. Καλό σας βράδυ.